Κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητέ συνάδελφε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ήσασταν πάντα η ψυχή και η φωνή της Κρήτης στα ευρωπαϊκά όργανα των αποφάσεων, κυρία Γενική Γραμματέα, κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της τοπικής κοινωνίας, φίλες και φίλοι που ήλθατε από την Αθήνα και άλλα μέρη για να συμμετέχετε σε αυτή την εκδήλωση, καλημέρα σας. Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας εκφράσω τη χαρά μου που βρίσκομαι στην Κρήτη. Είναι πάντα ένα προνόμιο να βρίσκομαι εδώ, σε αυτή τη γη της πατρίδας μας, τόσο πλουσιοπάροχα πρικισμένης από τη φύση και από την ιστορία, που γέννησε σπουδαίους ανθρώπους και που διατηρεί ακόμη μια ισχυρή ταυτότητα στο σύγχρονο κόσμο. Θέλω λοιπόν γι' αυτό να ευχαριστήσω όλους τους παράγοντες που συνετέλεσαν σε αυτή την ωραία ευκαιρία και το προνόμιο να είμαστε σήμερα εδώ σε αυτό το υπέροχο αρχαιολογικό μουσείο και να εγκαινιάζουμε μια νέα δραστηριότητα. Να περάσουμε την εμπειρία χθες της απόλαυσης, της αναβίωσης της κριτικής, της μινωικής κουζίνας και μάλιστα με επίσημο προσκεκλημένο, τον πρίγκιπα της Ουαλίας, τον διάδοχο του Βρετανικού θρόνου. Είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε πολλά λοιπόν στην Κρήτη. Θα ήθελα επίσης να σας εκφράσω τη χαρά μου και την ικανοποίησή μου που συμμετέχω στην παρουσίαση και τη γνωριμία αυτού του καινούριου που φέρνει ο νέος φορέας Branding Heritage, γιατί, και τα μηνύματα που στέλνει για τη σημασία που έχει ο πολιτισμός ως έμπνευση επιχειρηματικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ θερμά την εμπνεύστρια και την ιδρύτρια, την Κατερίνα Τιφρέντζου και επίσης την εταιρεία Μίλητος, την Όλγα Σταυροπούλου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της, διότι όπως πάντα με την ευαισθησία και την εμπειρία τους στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία. Κυρίες και κύριοι, θέλω επίσης να σας εκφράσω τη χαρά μου και το προνόμιο που νιώθω να είμαι μεταξύ τόσων δημιουργών. Δεν είναι εύκολο αυτό να το έχει κανείς ανά πάσα στιγμή, ανθρώπων που με έμπνευση, τόλμη, με γνώση και με σεβασμό της παράδοσής μας, αλλά και με κινητήριο δύναμη την καινοτομία, δημιουργούν και ανοίγουν δρόμους για τους ίδιους, αλλά και για τη χώρα μας. Αποδεικνύουμε το έργο τους ότι ο πολιτισμός δεν έχει μόνο ωφέλη οικονομικά και κοινωνικά από την ελκυστικότητα που δημιουργεί ένας τόπος με την επισκεψιμότητα εμβληματικών, ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων, καλοδιατηρημένων μουσείων, όπως είναι η περίπτωση που βιώνουμε σήμερα, αλλά και πώς μπορεί να εμπνευστούν από τη λαϊκή παράδοση και την άλλη μάλιστα παράδοση, όπως αυτό της κουζίνας και της γαστρονομίας που γνωρίσαμε εχθές, πώς μπορούν να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν πράγματι υπηρεσίες και προϊόντα, τα οποία δίνουν μια ιδιαίτερη σφραγίδα και αποτελούν και μια καινοτομία επιχειρηματική. Ήδη στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, και είχα την ευκαιρία και εγώ, όπως αναφέρατε, να συμβάλλω σε αυτή την προσπάθεια, αναδείχθηκε η σημασία αυτών των κλάδων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, πολιτισμικών, δημιουργικών, high-end, όπως είπατε, διότι αποτελούν διάφορες κατηγορίες. Όλες μαζί όμως έχουν κοινό παρανομαστεί την έμπνευση από τον πολιτισμό και την προσπάθεια για την ποιότητα, την αριστεία και τη διακριτικότητα μέσα στο επιχειρήν. Όλος αυτός ο κλάδος απέδειξε ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης έμεινε ανθεκτικότερος από οτιδήποτε άλλο. Και όλες οι προβλέψεις μεγάλων οίκων της Goldman Sachs λένε ότι τα επόμενα χρόνια, με τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί, η αύξηση θα είναι κατά 7 με 9%. Τη συμμετοχή τους στο GDP μιας χώρας που ήδη ως μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 3%. Δημιουργούν πάνω από 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας άμεσα εμπλεγμένων και εργαζόμενων στους φορείς αυτούς και γύρω στους 500.000 θέσεις εργασίας στους φορείς που είναι γύρω. Είναι λοιπόν ένας υποσχόμενος τομέας, ο οποίος χαίρομαι πολύ που αρχίζει να αναδεικνύεται και στη χώρα μας.
Αλλά αυτό που έχουμε ανάγκη είναι όχι να αφήσουμε τους δημιουργούς μόνους, ούτε να επαναπαυόμαστε σε αποσπασματικές υποστηρικτικές ενέργειες που γίνονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι η εμπειρία που ζούμε εδώ, από επιμελητήρια. Χρειάζεται μια στρατηγική, μια εθνική στρατηγική για τη χώρα μας, για να πράγματι να συνειδητοποιήσουμε τους τομείς, τη δυναμική του κάθε τομέα, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια στρατηγική αναπτυξιακή, η οποία πράγματι ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και πράγματι δίνει απαντήσεις στις ανάγκες του τομέα. Διότι οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν είναι και θεσμικές. Δεν είμαι υπέρ της δημιουργίας νέων κρατικών φορέων, αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται ένας κεντρικός φορέας, ο οποίος θα ασχοληθεί με το θέμα και θα έχει την ευθύνη της στρατηγικής. Και επίσης, πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια σοβαρή έρευνα. Έχουν γίνει διάφορες έρευνες και από ερευνητικά κέντρα και από τοπική αυτοδιοίκηση. Χρειάζεται μια σοβαρή έρευνα στη χώρα μας, κατά τομέα και κατά περιοχή, διότι έτσι θα ανακαλύψουμε και τις δυνατότητες και τις ανάγκες. Όπως μια βασική ανάγκη είναι η εκπαίδευση στο ανθρώπινο δυναμικό. Η ψυχή της ανάπτυξης αυτών των φορέων είναι ο δημιουργός. Αλλά μόνος του δεν αρκεί. Χρειάζεται συνεργάτες, χρειάζεται υπαλλήλους, οι οποίοι νιώθουν τον πολιτισμό στο επιχειρήν ως μία αποστολή. Αυτό δεν απαιτεί μόνο μια ψυχή και ένα μεράκι, θέλει και ειδική εκπαίδευση και σε τομείς που είναι υπό εξαφάνιση σήμερα. Λοιπόν, μια σοβαρή αντιμετώπιση πέρα από τα ευχολόγια χρειάζεται η χώρα μας, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, και εδώ κλείνω, ότι η αξία του τομέα αυτού δεν είναι μόνο το πόσο προσφέρει στην τοπική κοινωνία, έχει μεγάλη σημασία διότι συμβάλλει και στην περιφερειακή συνοχή της χώρας μας. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις που εμπνέονται από τη λαϊκή παράδοση, από τον τοπικό πολιτισμό, βρίσκονται διάσπαρτες στις διάφορες περιοχές της χώρας μας. Δεν είναι συγκεντρωμένες στην Αθήνα ή στα μεγάλα κέντρα. Επίσης, συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή, διότι αναδεικνύοντας τα στοιχεία της ταυτότητας ενός τόπου, όπως χθες είδαμε για τη γαστρονομία στη μινωική εποχή, δημιουργείται ένα συνδετικό ιστός της ίδιας της κοινωνίας, που πιστεύει στην κοινή της ταυτότητα και στην κοινή της αποστολή. Και επίσης είναι επιχειρήσεις εξωστρεφής. Και αυτό δεν έχει μόνο αξία για το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας μας, έχει αξία διότι ο κάθε φορέας που βρίσκεται στο εξωτερικό με αυτή την ταυτότητα συμβάλλει στη συνολική ταυτότητα της χώρας μας. Αναβαθμίζει την εικόνα της Ελλάδος, γίνεται ο καλύτερος πρεσβευτής αυτού του ξεχωριστού που η Ελλάδα μπορεί να χτίσει και έχει υποχρέωση να προβάλλει. Είναι πολλοί λοιπόν οι λόγοι που βρίσκομαι με ενθουσιασμό σήμερα μαζί σας και ελπίζω ότι η ανάδειξη όλων αυτών των πρωτοβουλειών θα συμβάλλει και στη δικτύωση μεταξύ τους, διότι μέσα στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό να δικτυωθούν για να αναπτύξουν συνεργασίες, ανταλλαγές πρακτικών, αλλά και εκτός Ελλάδος με φορείς είτε στην χειροτεχνία είτε στα high-end προϊόντα, θα φέρουν το ελληνικό όνομα ακόμη πιο ψηλά στην καρδιά της ευρωπαϊκής και της διεθνούς πολυτέλειας. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.